Όπως το είπε ο Χριστόφορος, θα ασχοληθούμε με τον ψυχρό πόλεμο, αλλά σε αυτό το μέρος, σε αυτό το επεισόδιο, όπως το είπε, θα ασχοληθούμε και σε σχέση με την Κύπρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τη μεγάλη εικόνα, θα έχουμε πάνω στο μυαλό μας τη μεγάλη εικόνα, αλλά θέλω να φανταστείτε, ας πούμε, ότι είμαστε στο σκάκι, βλέπουμε μια μεγάλη παρτίδα και κάπου-κάπου θα κοιτάζουμε τι κάνει ένα πιόνι. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα κοιτάζουμε μόνο το πιόνι, γιατί δεν έχει νόημα. Όταν θα κοιτάζουμε λοιπόν τη μαρτίδα και θα δούμε πώς παίζονται όλα αυτά τα στοιχεία, θα κοιτάζουμε και ειδικά αυτό το σημείο. Γιατί πολύ συχνά στα δεδομένα της ανάλυσης του Κυπριακού δεν ενσωματώνουμε το Κυπριακό μέσα στον ψυχρό πόλεμο. Το θεωρούμε ότι είναι πιο πολύ ένα πρόβλημα, ας πούμε, με δύο κοινότητες, ενώ βέβαια είναι πέντε, να το πω. Θεωρούμε ότι είναι ένα πρόβλημα πιο πολύ θρησκευτικό, ένα πρόβλημα που έχει σχέση πιο πολύ με το φιλετικό και δεν βλέπουμε ότι έχει ενσωματωθεί σε μια πολύ μεγάλη σκακέρα που δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα δεδομένα. Άρα αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αναλύουμε τοπικές κινήσεις και δίνουμε σε αυτές τις τοπικές κινήσεις μια μεγάλη σημασία, ενώ για τη μεγάλη σκακέρα ήταν απλώς λεπτομέρειες, οι οποίες εξηγούνται πάρα πολύ εύκολα σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο. Εντάξει. Άρα, είναι το θέμα που έχουμε στη στρατηγική με το παράθυρο. Άμα κοιτάζετε μια σκακέρα 8x8 και την βλέπετε στο 1x1 ή 2x2 και συνεχίζω έτσι, μέχρι να φτάσετε στο 8x8 είναι μερικά κομμάτια που θα είναι παράξενα. Π.χ. ο ύπος, λόγω της δομής του στο σκάκι, άμα έχεις μια σκακέρα 2x2, εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Άρα δεν καταλαβαίνεις ποια είναι η κίνηση. Άρα λες, ήρθε, μετά εξαφανίστηκε, μετά ξαναήρθε. Είναι άλλες κινήσεις που μπορεί σε ένα 2x2 να έχει κάποιο νόημα, π.χ. ένας αξιωματικός να πάει διαγώνια και να καταλάβουμε, α, αυτός πηγαίνει διαγώνιο. Όταν θα μεγαλώσουμε τη σκακέρα, θα φτάσουμε μέχρι το 8x8. Μετά θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί να μην είναι πιο μεγάλη. Πιο μεγάλη δεν έχει άλλη έννοια. Άρα η ιδέα στη στρατηγική είναι πάνω ότι ποιο είναι το μέγεθος του παραθύρου. Άρα, θα πάρουμε τον Ανδρέα που είναι από το Τρίκομο και θα μας εξηγήσει π.χ. Είναι θεωρητικό, Ανδρέα, εντάξει. Θα μας εξηγήσει όλο το Κυπριακό, κοιτάζοντας μόνο το Τρίκομο. Και θα πει, ας πούμε, σε κάποια φάση, τάδε μέρα μπήκαν, τάδε μέρα βγήκαν, από τότε είναι έτσι, και είναι όλα αυτά τα δεδομένα είναι σωστά. Δεν είναι ότι είναι λάθος. Απλώς δεν τα καταλαβαίνουμε, γιατί λέμε, γιατί στο Τρίκομο. Α, μετά θα πεταχτεί, ας πούμε, ο Χριστόφορος και θα πει ότι, α, είναι και στο Πρασιό. Ναι, αλλά άμα πεταχτείτε κι εσείς, καθένας, θα πω σε κάποια φάση, καλά, ρε παιδιά, τελικά δεν πήγαν μόνο σε ένα χωριό ή σε δύο, πήγαν σε διάφορα. Ωραία. Αυτά διάφορα ήταν ζώνες ή καντόνι. Μετά πήγαν σε έναν ενιαίο χώρο, δηλαδή είναι μια ζώνη συγκεκριμένη, ή έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Αυτό θα έχει μεγάλη σημασία, π.χ. όταν ξαναέρχομαι στο σκάκι, κοιτάζετε τα λευκά, κοιτάζετε τα μαύρα. Όταν είναι τοποθετημένα στην αρχή, όλοι καταλαβαίνετε πού είναι τα μαύρα, πού είναι τα λευκά, ξεκάθαρα. Όταν όμως είμαστε στο κέντρο της παρτίδας, έχουμε μερικά και κομμάτια που μπορεί να μην είναι δίπλα από τα άλλα, παρόλο που επηρεάζονται από τον ίδιο παίχτη. Αλλά αυτά τα λέμε εμείς φαινόμενα σταγόνας. Ένα φαινόμενο σταγόνας μπορεί να το καταλάβετε, ας πούμε, τώρα τα λέω έτσι γενικά, όπως ήταν με την Ελληνική. Προχωράω τόσο πολύ που δεν κολλάω και μετά πρέπει να ξανακολλήσω στο μέτωπο. Αυτή εδώ είναι η σταγόνα που έχει φύγει. Όταν το κοιτάζει κάποιος απ' έξω, λέει, α, αυτή η σταγόνα τι κάνει εδώ? Μα αυτή η σταγόνα ήταν στο μέτωπο. Αλλά ήταν ενιαίο. Μετά δεν ήταν πια ενιαίο και μετά καταλαβαίνουμε γιατί θέλει αυτή η σταγόνα ξαναρθεί πίσω. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι άμα δεν έχουμε τη σωστή σκακέρα, οι αναλύσεις μας είναι πολύ τοπικές και έχουν ένα χαρακτήρα ενιγματικό. Μετά έχουμε ανθρώπους που θα μας πούν, α, αυτή είναι η δικιά σου ερμηνεία. Ναι, σωστό. Γιατί όταν η σκακέρα είναι πολύ μικρή, μερικά κομμάτια, επειδή δεν καθορίζεται η κίνησή τους, μπορείς να πεις, είναι έτσι. Πρέπει να φανταστείτε, ας πούμε, την en passant στο σκάκι, αφορά μόνο τα πιόνια.
Άμα την βλέπετε μόνο τοπικά και δείτε την κίνηση, δεν καταλάβετε πώς κινείται το ψώνι, γιατί είναι μια εξαίρεση. Άρα τώρα το ερώτημα είναι, όταν εγώ έχω ένα μικρό παράθυρο και βλέπω μια εξαίρεση, δεν έχω την τάση να θεωρώ ότι αυτό είναι το γενικό. Εννοείται εξαίρεση. Άμα έχω έναν ομαδικό τάφο ή έναν μοναδικό τάφο, είναι το ίδιο? Όχι. Άμα βλέπω σε σημεία που υπάρχουν πολλοί ομαδικοί τάφοι ή πολλοί μοναδικοί τάφοι, δεν μου δίνει μια ένδειξη. Ωραία. Όταν λοιπόν θα κοιτάξω αυτά τα πράγματα, θα μου δώσει μερικά χαρακτηριστικά. Όταν το κάνουμε αυτό με το κυπριακό, έχουμε την τάση, π.χ. το κυπριακό να το λέμε μόνο κυπριακό. Εντάξει. Άρα είναι κυπριακό πρόβλημα? Όχι. Είναι κυπριακό ζήτημα. Όπως λέμε το ανατολικό ζήτημα, σιγά σιγά νομίζουμε ότι είναι το πρόβλημα και γι' αυτό μιλάμε συνεχώς για τη λύση. Η λέξη που χρησιμοποιείται πιο πολύ στην Κύπρο για το κυπριακό είναι η λύση. Μετά, άμα ρωτήσω, ήταν πόλεμος, ήταν αγώνας, ήταν εισβολή, ήταν κατοχή, ποιες είναι οι λέξεις που είναι σημαντικές? Τώρα έχουμε σταθεροποιηθεί, ξέρουμε ποιες είναι. Στην αρχή όμως δεν ξέραμε. Λέω, όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο και βλέπετε και αναλογίες με αυτά που ζούμε και με το θέμα της Ουκρανίας, θα δείτε ότι μερικοί δημοσιογράφοι λένε συστηματικά τη λέξη πόλεμος. Άλλοι λένε συστηματικά τη λέξη εισβολή. Άλλοι λένε και τα δύο ή κάνουν μια ανάμεση. Όταν γίνουν, ας πούμε, πολιτικοί και λένε, π.χ., δεν θα αφήσουμε τον Ντονέσκ και τη Μαριούπολη να γίνουν η Κερίνια και η Αμόχωση. Το ακούσατε αυτό, δεν είναι? Ωραία. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να καταλάβετε ότι είναι κάποιος που βλέπει τη μεγάλη σκακέρα και βλέπει αναλογίες εκεί που κάποιος άλλος δεν βλέπει τίποτα. Ποιος από εσάς θα θεωρούσε ότι το κυπριακό είναι ένα ψυχροπολεμικό γεγονός? Ενώ άμα κοιτάξουμε τις χρονολογίες, καταλαβαίνουμε ότι το πλαίσιο, επειδή είμαστε το 1974, είναι σίγουρα μεταξύ του 47 και του 91. Άρα το χρονικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο που είναι. Μπορείτε όμως να πείτε, μήπως είναι το χωρικό πλαίσιο που δεν είναι ξεκάθαρο? Ωραία. Άρα τώρα θα δείξουμε σιγά σιγά μέσα στο masterclass πώς πάει το χρόνο χωρικό πλαίσιο. Άρα γιατί είμαστε εδώ, γιατί αυτό έγινε εδώ και δεν έγινε αλλού. Άρα οι πρώτες μεγάλες δομές που βλέπετε τώρα πάνω στο χάρτη και θα τις εξηγήσουμε πιο βαθιά πιο μετά την εισαγωγή. Έχετε μια δομή που είναι πιο γνωστή σε όλους σας, είναι το ΝΑΤΟ, και μια άλλη δομή που είναι ΚΟΜΕΚΟΝ. Αυτές οι δύο δομές γεννήθηκαν το 1949. Αλλά δεν είναι τυχαίο που είναι μετά τον πόλεμο και δεν είναι τυχαίο που γίνεται την ίδια χρονιά. Μπορεί η κόκκινη δομή να μην σας είναι τόσο γνωστή, γιατί βέβαια δεν υπάρχει από το 1991 και μετά, και η μπλε να σας είναι πιο γνωστή, γιατί ακόμα και τώρα υπάρχει. Είμαστε λοιπόν το 49. Το 49 δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Όταν θα κοιτάξουμε λοιπόν το θέμα του Κυπριακού, θα σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα σε σχέση με το βιβλίο. Άρα εδώ θα κοιτάξουμε πανοραμικά τα αρχεία του Λευκού Οίκου που αφορούν την Κύπρο. Όλα αυτά τα αρχεία είναι προσβάσιμα. Όταν θα κοιτάξετε το βιβλίο θα δείτε ότι αυτά που είναι γραμμένα με πλάγια γράμματα είναι αυτά που έχω υπογεγραμμίσει. Δηλαδή, άμα ήταν χειρόγραφο, θα ήταν με γράμμες. Άρα, η ιδέα ποια είναι? Είναι το γνήσιο κείμενο, γιατί είχαμε και παρατηρήσεις για τα ελληνικά και τα αμερικάνικα. Είναι το γνήσιο κείμενο, δεν έχουμε κάνει καμία μετάφραση, θα το διαβάσει ο καθένας από την πηγή. Και απλώς εγώ έχω επισημάνει μερικά σημεία που είναι λίγο πιο σημαντικά. Εδώ, καταλάβετε, είμαστε στις 216 σελίδες. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στον φάκελο. Άρα, η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή, γιατί υπάρχει πολύ υλικό εδώ που βγήκε το 2019. Άρα, είναι ένα θέμα. Λέω λοιπόν τώρα, όταν κοιτάζουμε από την πλευρά του Λευκού Οίκου
πώς έβλεπαν εκείνη τη στιγμή το θέμα της προετοιμασίας της εισβολής, την εισβολή και τη συνέχεια της εισβολής, είναι τώρα σαν να έχετε μια παρτίδα που παίζει σκάκι και ακούτε έναν αναλυτή, ο οποίος είναι πολύ σπουδαίος παίχτης, αλλά δεν παίζει σε αυτή την παρτίδα, υποτίθεται, και τον ακούμε. Λέει, α, εδώ τα λευκά έκαναν αυτά, τα μαύρα έκαναν αυτά, κλπ. Το έχουμε συνεχνά στο σκάκι. Ξαφνικά, όταν το ακούτε, καταλαβαίνετε ότι και αυτός παίζει μέσα. Δεν είναι εξωτερικός παρατηρητής. Είναι ένας μεγάλος παίχτης που δεν τον βλέπεις δίπλα. Άρα, όσοι έχουν παίξει σκάκι εξ αποστάσεως ή ακόμα και με επιστολές που κάναμε και παλιά, πριν μπει το διαδίκτυο, είχαμε δικαίωμα να στέλνουμε την κίνηση, την έπαιρνε ο άλλος, ξαναπαντούσε. Εδώ θα το δούμε πιο πολύ έτσι. Άρα, ξαναλέω, για να σας δώσω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Αυτό το βιβλίο, είπαμε, έχουμε 215 σελίδες. Εντάξει. Σε αυτές τις 215 σελίδες, μετρήσαμε πόσες φορές υπάρχει η λέξη Σοβιέτ. 215 σελίδες, 150 φορές. Το οποίο, προσέξτε, είναι κείμενο που αφορά μόνο Cyprus issue. Αφορά μόνο το Κυπριακό. Κανονικά, λοιπόν, θα έπρεπε ήδη να σκεφτείτε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια παρουσία. Άμα θέλετε να σας πω πόσες φορές υπάρχει η λέξη Ρωσία, η Ρώση, είναι 15. Σας δίνει και ένα ύφος. Εντάξει. Γιατί άμα ήταν τώρα, δεν θα υπήρχε η λέξη Σοβιετική. Θα ήταν μετά, το 91. Άρα αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι όταν αναλύουμε τα δεδομένα και θεωρούμε ότι ένας παράγοντας δεν έχει μεγάλη σημασία και μετά πηγαίνουμε στο αρχαιακό υλικό και βλέπουμε ότι είναι γεμάτο, κάπου έχουμε κάνει ένα λάθος εκτίμηση. Άρα φανταστείτε τώρα ότι είστε στο σκάκι και λέτε παίζουν τα λευκά και τα μαύρα μόνο και ξαφνικά ακούτε ένα άλλο χρώμα. Και λέτε, μα είναι τρεις συμπαίχτες τελικά. Επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα, στην καστρική σκακέρα μπορούμε να παίξουμε τέσσερις παίχτες. Δύο με τα λευκά, δύο με τα μαύρα. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι όταν παίζουμε αυτή την τετράδα, η οποία υπήρχε από τον 18ο αιώνα, να βάζουμε λίγο αποχρώσεις διαφορετικές για να ξέρουμε ποιος είναι ο πιο μαύρος από τους δύο και ποιος λευκός από τους δύο. Γιατί όταν είμαστε πάνω στη σκακέρα, να καταλάβετε όλοι τι λέω, είναι ένας μαύρος που παίζει έτσι, εντάξει, ένας μαύρος που παίζει έτσι, ένας λευκός που παίζει απέναντι, ένας λευκός που παίζει έτσι. Όταν κοιτάζετε λοιπόν τη σκακέρα, δεν μπορείτε να προσδιορίσετε προς τα πού πηγαίνουν τα μαύρα ή τα λευκά, άμα δεν ξέρετε από ποιους είναι. Άρα βάζουμε λίγο διαφορετικές αποχρώσεις. Άρα παρόλα αυτά, είναι διχρωμία. Στην πραγματικότητα είναι τετράχρωμη. Απλώς είναι μια αποχρώση. Δεν ξέρω αν διαβάσετε τις αποχρώσεις του γκρι. Εδώ βάζαμε μόνο δύο. Εδώ λοιπόν θα προσπαθώ να σας πω το εξής. Θα έχουμε αποχρώσεις του μπλε και αποχρώσεις του κόκκινου. Όμως, για να καταλαβαίνουμε ποια χώρα παίζει, θα πρέπει να βάζουμε αποχρώσεις για να καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο συγκεκριμένος. Άρα, εδώ το πρώτο πράγμα που μπορείτε να δείτε είναι το εξής. Έχουμε δύο μεγάλες δομές και επειδή η εικόνα που επιλέξαμε είναι από το Βόρειο Πόλο, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι η αντιπαράθεση Αμερική, Καναδάς και Ρωσία είναι πολύ πιο ξεκάθαρη όταν κοιτάζετε το Βόρειο Πόλο. Ενώ όταν κοιτάζετε έναν κλασικό χάρτη, λέτε, α, η Αμερική είναι εδώ, η Ρωσία είναι εκεί. Λέτε, τι σχέση έχουν αυτοί. Άρα, καταλάβετε τι σχέση έχουν και τελειώνω με αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον αυτήν την εισαγωγή. Η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα. Σε ποιον? Στην πραγματικότητα την πούλησε στους Αμερικανούς για να μην έχει σύνορα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί τότε βέβαια ο Καναδάς είναι Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρώντας ότι οι Αμερικανοί είναι κάτι πολύ μικρό.
Αλλά σου λέει, καλύτερα να το έχουμε δώσει εκεί πέρα, να μην έχουμε καμία επαφή με το πολύ μεγάλο που είναι η Αγγλική Αυτοκρατορία. Και τελικά το κάνουμε. Όταν κοιτάζετε το χάρτη, δεν είναι τόσο τρελό, γιατί βλέπετε ότι η Αλάσκα και η Σιβηρία ουσιαστικά σχεδόν συνορεύουν. Άρα ήθελαν, εκείνη την εποχή, μιλάμε για το 1863, ήθελαν να μην έχουν επαφή με την άλλη αυτοκρατορία. Νομίζω τώρα ότι άμα τους ξαναλέγαμε να το κάνουν, δεν θα το κάνουν. Άρα έχει ενδιαφέρον για ποιο λόγο. Άμα κοιτάξετε τώρα τον χάρτη της Αμερικής και δείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και η Αλάσκα. Κανονικά πρέπει να πείτε, καλά, πώς πήγαν οι Αμερικανοί εκεί πάνω, ενώ πρέπει να διασχίσουν τον Καναδά. Δεν πήγαν. Τους το έδωσαν από τη Ρωσία. Άρα, ο Καναδάς δεν ήταν μια εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά η σκακέρα σου είναι μόνο η Βόρειος Αμερική. Είναι μια κίνηση που δεν την καταλαβαίνεις. Άμα η σκακέρα σου είναι το παγκόσμιο γη, είμαστε, τότε καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Okay. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο.